Λευκό καπνό Βρυξέλλε. Ελήφθη η απόφαση να συνεχίσουμε να δίνουμε χρήματα στο μαύρο, στη μαύρη τρύπα, στο βαρέλ δίχω πάτο που λέγεται Ουκρανία. 50 δισεκατομμύρια επιπλέον χρήματα αποφάσισαν να δώσουν, λε και είναι πετσετάκια οι Ευρωπαίοι ηγέτε με τι ευλογίε όλων των ηγετών και των 27, άρα προφανώ του Μιτσοτάκι και του κ. Όρμπαν, να δούμε τελικά τι οδήγησε στον Όρμπαν να γονατίσει μπροστά σιδηρέ κυρίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον, όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί. Θα βρείτε του συνδέσμου από κάτω στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπου, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού, έτσι ώστε και να βοηθήσετε στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητα, αν θέλετε, η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερους Έλληνες, σε όλους και περισσότερες Ελληνίδες. Φίλες και φίλοι καλησπέρα, Παρασκευή σήμερα 2 Φεβρουαρίου και το θέμα μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την ε, ε, απόφαση της Ουκρανίας, της Ουγγαρίας, μάλλον να στηρίξει την Ουκρανία ουσιαστικά, από την απόφαση του Βίκτορ Όρμπαν να συνθηκολογήσει. Από ό,τι φαίνεται γονάτισε το, ε, το κρα... και αυτό το κράτος το οποίο είχε μείνει και αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας γονάτισε και αυτή. είδαμε είδα τη γονικλησία τους, δυστυχώς με μεγάλη απογοήτευση. Ε, μάλιστα θα θυμάστε ότι προχθές που ήταν το βίντεο το σχετικό πριν, 2 δυο τρει μέρες, για την αντίδραση του Όρμπαν είχα εφημίσει την προσπάθειά του και είχα, μάλιστα είχαμε και μια εικόνα στη σελίδα, στο βίντεο ένα εξώφυλλο το οποίο έλεγε πόνεσέ την και ήθελα να πω εγώ προσωπικά ήθελα να πω μάτωσέ την και την Φοντερλάιν, την Φοντερνάτση που τολμάει να μας οδηγεί στον πόλεμο αλλά και εν γέννη την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία και αυτή πλέον είναι ένα, μια μηχανή πολέμου αυτό είναι η Βρυξέλλες, είναι μια διεφθαρμένη και διεστραμμένη μηχανή πολέμου. Πολέμου μηχανή, ε, πόνε έτσι, λοιπόν, έλεγε το, η φωτογραφία. Μάτο Σέτι, ε, καλύτερα θα έλεγα εγώ. Τελικά δυστυχώ, όπω θα δούμε σήμερα, ε, δεν ε, μπόρεσε να υψώσει το ανάστημά του. αντίον, έδωσε γη και είδωρ. Και θα δείτε γιατί. Και θα δείτε και τις, ε, τη, τον ύποπτο ρόλο και άλλων προσωπικότητων, διότι δεν είναι μόνο μία η σίδηρα κυρία αυτή τη ε, ανθιγινή και ε, ε, ολιγαρχική Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και άλλη, την οποία πολλοί μπορεί να μην έχετε καταλάβει τι ρολοβαράει. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώ έγινε στο ειδικό ε, ταμείο το οποίο έχει δημιουργηθεί για την Ουκρανία. Έχουν φτιάξει και ειδικό, ειδικό ταμείο με το όνομα των Ουκρανών. Στο οποίο ε, πλέον, σύμφωνα με την απόφαση, θα, ε, θα, θα υπάρξουν σε αυτό το ταμείο, στην δυνατότητα του ταμείου, 33 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια προ του Ουκρανού και 17 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δωρεέ. Δηλαδή, για τα μάτια του Ζελέσκη και των Ουκρανίδων εκεί, χορευτριών του. Θα δοθούν σε βάθο χρόνου από το 24 μέχρι το 27 ε, και οι πληρωμές λέει θα είναι ε, θα ελέγχει υποτίθεται κάποιος, κάποιο όργανο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κάζο που αποφασίζει και διατάζει και οι υπόλοιποι είναι χρήσιμες βλακόφατσες στην Ευρώπη θα ελέγχει κατά πόσο υπάρχουν όντω ε, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα σχετικά με την δημόσια διοίκηση, τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τον πόλεμο κατά τη διαφθορά και τη απάτη. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα λάβανε ποτέ τα λεφτά οι Ουκρανοί. Προφανώ και αυτό είναι μια δήλωση απλά για τα μάτια του ηλίθιου κόσμου. Δεν ξέρω που νομίζουν ότι απευθύνονται. Δεν είμαστε ο ηλίθιο κόσμο εμεί. Το, αυτό, το, αυτό το, δημιούργημα που έχουν φτιάξει εκεί το Ταμείο των, για του Ουκρανού ε, ουσιαστικά ε, έχει ενταχθεί σε ένα νέο. Σε μια επέκταση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη τάξη των 64,6 δισεκατομμυρίων, και ένα μικρό κομμάτι αυτών, δηλαδή ένα ε, 9,5 εκατομμύρια έχουν πάει στο θέμα της μετανάστευσης, δηλαδή της, τε, των υβριδικών απειλών που δέχεται η Ένωση και το δεύτερο κομμάτι, το μικρό, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, ένα 1,5 εκατομμύριο. Ε, και βοήθεια σε ώρες κρίσης και τα λοιπά, ε, πάλι 1,5 μην εκατομμύριο. Ως επιτοπλίστων, εδώ έχουμε τα 50 δισεκατομμύρια των Ουκρανών. Αυτό ήταν το πακέτο. Τώρα τα ξεκάθαρα όλα τα άλλα είναι για να κορδέψει λίγο με σε εμά, για να το παίξει λίγο ένα εδώ ντίβα, για να το παίξει ο άλλο δημοκράτη. Όλα τα φασταριά τη των Βρυξελών ουσιαστικά να μπορούσαν να το παίξουν κάτι άλλο από αυτό το, οποίο, το κακομούτσινο το οποίο είναι το πολιτικό τίποτα που λέγεται Σάρς Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου και όταν λέω πολιτικό τίποτα, διότι πραγματικά δεν είναι τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένα σώμα, ένα από τα πολλά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ουσιαστικά μετέχουν όλοι οι αρχηγοί των κρατών μελών, δηλαδή οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί. Εκεί υποτίθεται προείσταται τυπικά ένας Εκλεγμένο άνθρωπο, εν προκειμένου ο Michel, ένα πολιτικό τίποτα, δεν έχει δυνατότητε. Συντονιστή είναι ουσιαστικά, δεν έχει καμία δύναμη. Αυτό λοιπόν αυτό το τίποτα έσπευσε να πανηγυρίσει και είπε ότι το, αυτή η απόφαση λέει στέλνει ένα πάρα πολύ καθαρό μήνυμα στους Ουκρανούς σίγουρα ότι είστε άνθρωποι τους και ότι θα πλουτίσετε με τους θανάτους τους και ε, δείχνει την αποφασιστικότητά μας να είμαστε πλήρως ενεργοί ε, για, να τους υποστηρίξουμε, για να το μέλλον και την ελευθερία ε, να υποστηρίξουμε το μέλλον και την ελευθερία Wow, το σκέφτηκε μόνο το αυτός. αυτό. Είναι επίσης ένα μήνυμα στον ευρωπαϊκό λαό μας ο οποίο δείχνει ότι δεν μα φοβίζει, δεν φοβόμαστε τη, Ρωσί, τη Ρωσία. Ε. Μα στέλνετε μήνυμα. Παίρνετε 50 δισεκατομμύρια από τον ευρωπαϊκό λαό, του ευρωπαίου πολίτε, για να δείξετε στου ευρωπαίου πολίτε ότι δεν φοβάστε τη Ρωσία. Κάτσε κάτι, κάτι, κάτι. κάτι είναι ηλίθιο αυτό <laughs> κάτι το. Κάτι βγάζει νέο. Ναι. Τι λε, ρε φίλε. Παίρνει, λέει, 50 δισεκατομμύρια από του ευρωπαίου πολίτε, για να μα πει ότι δεν φοβούνται του Ρώσου. Ναι. Εντάξει. Γιατί νιώθω ότι με αυτή την κίνηση του φοβάσαι αφενό. Και αφετέρου, ε, τι με νοιάζει τι κάνει εσύ, Εμεί δεν του φοβόμαστε. Δεν του φοβόμαστε. Και δεν θέλουμε να είμαστε αντιμέτωποι με κανέναν. Γιατί να έχουμε δηλαδή, Η Ουκρανία είναι ξένο σώμα. Είναι δικό σου σώμα. Μπορεί να ταξίδευε εκεί και να έχετε γίνει ένα. Για ποιο λόγο μα ορίζει εμά η δική σου προσωπική εμπειρία, Μισελάκο, η Φοντερ Λάιον, που είναι η επιτομή τον Ναζί, είναι ο ορισμό του το νεοναζί. Θα, θα, από εδώ και πέρα θα την εμφανίζω μόνο με μουστάκι Χίτλερ, γιατί η φάτσα αυτή δεν κάνει τίποτα άλλο. Είπε το ότι την εκδίγει τη δήλωση: Σήμερα η Ευρώπη έγινε ισχυρότερη. Πιο γραφικό πεθαίνει, πιο κρίντ πεθαίνει, πιο αντριχιαστικό πεθαίνει, πιο παλαιοκομματικό. Λε και άκουγα καραμαλίδε και παπανδρέου. Δηλαδή, τόσο ε, πα, πα, παροχημένο λόγο, ε, τόσο. Το, δηλαδή, η Ευρώπη σήμερα έγινε ισχυρότερη. Wow. Μα συνεπήρε. Επίση, δεν, δε, δε μπορούσε να κρατηθεί, είπε ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία πολεμάει για μα. <laughs> πω, πω, πραγματικά, α, α, αλήθεια, δεν ξέρω σε ποιου απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν ξέρω πώ ακόμα έχουμε επιτρέψει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, πώ δεν έχουμε κινήσει διαδικασίε. Οι άνθρωποι στην Ευρωβουλή, γιατί δεν. Πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι λογικοί από όλε τι χώρε. Γιατί δεν κινείται μια διαδικασία αν την παραπέμψει στο Εθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι δυνατόν να λέει ότι η Ουκρανία πολεμά για μας Ρώσους. Αυτό μας καθιστά σε όχι μόνο συνεργούς, συνένοχους αυτού του πολέμου και συμμέτοχους αυτού του πολέμου. Πολεμάνε λέει Ουκρανοί για μας. Ποιο είπε ότι τους θέλουμε για το οτιδήποτε τους Ουκρανούς. Δηλαδή έχετε κάνει την Ευρωπαϊκή τους Ευρωπαϊκούς πολίτες να συχαίνονται αυτό το κράτος. Απλά πράγμα. Συχαίνόμαστε αυτό το κράτος γιατί τα... το έχετε κάνει στην ταμούτρα σας. Γιατί βλέπουμε τις φάτσες σας, τις μπουγελόφατσές σας σε αυτό το πόλεμο. Λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ το θέμα τη ε, συμφωνία που υπήρξε, διότι προφανώ και ο Όρμπαν δεν μπορούσε να τα βάλει με του 26, από ό,τι φάνηκε. Δεν είχε τη δέμενα να το κάνει. Αναγκάστηκε να σε Ναι, Έκλεινε τη γόνα. Ξεκάθαρα πράγματα. Προσπαθούν να το στρογγυλέψουν εδώ οι Ούγγροι να το παίξουν κάπω αλλιώ, και αυτό είναι θλιβερό. Θα μπορούσε, θα ήταν πολύ πιο αξιό. άξια και αξιότιμη στάση να πει, σε αξιοπρεπή στάση να πει. Ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορούσα να τα βάλω με 26 άλλε χώρε και τα συμφέροντα τα οποία πληρώνουν του Ναζί στι Βρυξέλλε. Και αναγκάστηκα να κάνω πίσω, ευελπιστώ να βρεθούν και άλλοι λαοί να εκλέξουν άλλου πολιτικού οι οποίοι θα με στηρίξουν την επαύριο να αλλάξει η ισορροπία, να μην είναι 26 εναντίον ενό. Αυτό ήταν πολύ τίμιο. Να το έλεγε, δεν το είπε, προσπάθησα να εξαπατήσει του πολίτε, θα σου πω τι έγινε. Λοιπόν, την Πέμπτη λοιπόν υπήρξε συμφωνία χθε και ε, βάλανε, λέει ο Όρμπαν, κοιτάξτε εδώ νίκη, λέει, η νίκη μου, γιατί το πέρασε σαν νίκη, ότι θα υπάρχει ετήσια, σε αιτήσια βάση ένα, ένας διάλογο θα γίνεται σχετικά με το κατά πόσο ε, με το, με το, στο βαθμό και την αποτελεσματικότητα αυτών των Ουκρανικών, του Ουκρανικού Ταμείου. Με το σκοπό όμω είναι ο σκοπό αυτού του διαλόγου. Ουσιαστικά είναι να ε, παρέχει καθοδήγηση. Άρα, νύχτα. Δηλαδή, θα κάνουν μια Έναν διάλογο κάθε χρόνο που θα λένε πώ πάει το θέμα. Καλή νύχτα. Ούτε θα πατάει κανένα, όπω καταλαβαίνετε. Θα είναι στο θέμα στην Ατζέντα, θα λένε πάει καλά, πάει καλά. Έχουμε εξελίξει. Ναι, έχουμε κάποια σκάνδαλα, ωστόσο καταπολέμησαν άλλα σκάνδαλα, κλείσαν κάποιε τρύπε. Ένα τέτοιο τυφλοσούρτη θα υπάρχει κάθε χρόνο. Ξαναλέω, με το σκοπό, λέει η συμφωνία, να παρέχουμε καθοδήγηση στου Ουκρανού. Δηλαδή, τίποτα. Αυτή είναι η μία νίκη του Όρμπαν. Ερντογάν είπα γιατί. Ερντογάν και Ορμπαν. Ε, και ε, ουσιαστικά. Θα μπορούσαν, λέει, να υπάρχει. Επίση, προσέθεση ο που το και αυτό Νίκη, ότι θα μπορούσαμε να επανεξετάσουμε σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πάλι την, ε, το αν θα συνεχιστεί το, το δάνειο. Βέβαια, για να ξεκινήσει η επανεξέταση, επανεξεκινήσει, θα χρειάζεται να υπάρχει ομοφωνία. Δηλαδή, είναι στον αυτόματο τα 50 δισεκατομμύρια και κέρδισε, μα λέει ο Όρμπαν, ότι, ότι έβαλα να μπορεί να ξε, ξαναξεκινήσει η επανεξέταση. Του, του δανεισμού, αυτό το 50, γιατί θα πηγαίνουν ε, με δόσει, εάν βέβαια υπάρχει η ομοφωνία. Δηλαδή, ένα κράτο να προστατέψει την Ουκρανία και να πει όχι, α κοβέτω στην επανεξέταση, δεν θα υπάρξει επανεξέταση. Άρα, όπω καταλαβαίνετε, προφανώ και θα βρεθεί, βρεθεί αυτό το ένα κράτο, προφανώ λοιπόν αυτό είναι δώρο-νάδρο, μια τρύπα στο νερό. Άρα δεν πήρε τίποτα όσον αφορά την, ε, την Ουκρανία. Αυτό το οποίο έσπευσε να πει στο X στην πλατφόρμα Γενική Δικτύωση, ε, στο Orban, με ένα μικρό βίντεό του, είπε ότι ε, αποστολή ε, ε, και αυτό λέει το, αυτό το ετήσιο, ετήσιος διάλογος που ξαναλέω δεν έχει καμία δύναμη ουσιαστικά απλά θα είναι ένα φόρουμ είναι λέει ένας μηχανισμός ελέγχου ο οποίος εξασφαλίζει τη χρηστή χρήση των χρημάτων ναι, εν τω μεταξύ, στο αρχικό νομοσχέδιο το οποίο υπήρχε, υπήρχε μηχανισμός ελέγχου. και δεν είναι αυτό ο μηχανισμό ελέγχου, που καταλαβαίνετε. Υπήρχε μηχανισμό ελέγχου. Όπω θα τηρεί το προηγούμενο, θα τηρείται και αυτό. Δηλαδή θα τηρείται. Γιατί ξαναλέω, για να ξεκινήσει η επανεξέταση τη συμφωνία αυτή, θα χρειαστεί 27 να πούνε ναι. Δεν θα πούνε 27 ναι, άρα πάλι μια τρύπα στο νερό. Εδώ υπήρχε και το άλλο κομμάτι, γιατί σχετικά με το τελικά Προφανώ θα μπορούσαν να κερδίσουν τον Όρμπαν πιέζοντα τον με το μαστίγιο το λεγόμενο, αλλά και με το καρότο. Δηλαδή, δώσ' του λίγο κάτι, χρωστάνε σχεδόν 6,5-7, μπορεί και 10 δισεκατομμύρια ευρώ οι, ε, οι, Φοντερνάτσι και τα λοιπά, Ναζίδια, ο Μπορέλ και άλλοι Ναζιάριδε εκεί, στι Βρυξέλλε, τα οποία δεν τα δίνουν στου Ούγγρου, γιατί λέει δεν πληρείται βασική κανόνα κράτου δικαίου. Πληρείτε εσεί Βρυξέλλε, κράτου δικαίου. Βλέπαμε το, βλέπουμε κράτου δικαίου είστε. Όπω δεν θέλει να, ο οποίο διαφωνεί με τα φερμάνια σα, τον απειλείται με οικονομική εξαφάνιση. Εσεί είστε κράτο δικαίου και δημοκρατίε. Αυτέ λοιπόν, οι, αυτά τα χρήματα που είναι δεσμευμένα, που ουσιαστικά τον απειλούν, τον εκβιάζουν τον Όρμπαν και του λένε ότι δεν θα στα δώσουμε αν δεν κάνει αυτά τα οποία θέλουμε στη χώρα σου, αν, αν δεν ουσιαστικά αναμειχθούμε εμεί τα εσωτερικά σου, υποτίθεται ότι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιο ρε παιδιά, μήπω πήρε αυτά τα χρήματα. Ο Όρμπαν, και άρα γι' αυτό έδωσε την. Γιατί εντάξει, εδώ έχουμε του τρίπιου, του του πολιτικού στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ελλάδα, βέβαια, η χειρότεροι όλων που είναι μίσθαρνοι, εξαγορασμένα σακάκια, να τα κρεμάσουν στον καλόγυρο, δεν κάνουν για τίποτα άλλο, να είναι στη γωνία και να μην του βλέπει κανένα. Προφανώ δεν περασπίζονται τα συμφέροντα τη χώρα μα. Προφανώ και δεν δι, ε, δεν διεξάγουν κάποια διπλωματία που θα μπορούσε να επιφέρει και κάποια ουσιαστικά ε, αποτελέσματα για τον ελληνισμό. Εννοείται αυτό. Οι άνθρωποι είναι διεκπαιρεωτέ αλότριων συμφερόντων. Αυτό είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Με, με δύο λέξει. Τρει διεκπεριωτέ, διεκπεριωτέ αλότριων συμφερόντων. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ποτέ κανεί να πει ρε παιδιά, έχουμε και το δικό μα θέμα, να το βάλουμε και αυτό. Τι λε, ρε, εσύ τρελάθηκε. Είναι δυνατόν να σκεφτεί κανεί έτσι. Εδώ μα έχουν για κορόιδα. Απλά εμεί τα κορόιδα δεν έχουμε ακόμα ξεκωθεί να, να του δείξουμε τι σημαίνει πραγματικά κορόιδο. Θα βλέπανε τότε τι σημαίνει πραγματικά κορόιδο. Θα γελούσαμε τότε αν ξεσηκωνόμασταν. Θα πίστευε λοιπόν κανεί ότι υπήρξε μια τέτοια διαπραγμάτευση, μια τέτοια συνδιαλλαγή και ότι ο Όρμπαν κάτι κέρδισε σε αυτό το τουλάχιστον το επίπεδο. Δυστυχώ όχι. Και γιατί το λέω, διότι ρώτησαν άμεσα την Φοντερ Λάιν και τρώσαν τελικά θα ξεκλειδώσετε κάποια κονδύλια τα οποία έχετε παγώσει για του Ούγγρου για την ανταλλαγή αυτή που. για, 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 το άρση, για την άρση τη αρνησικυρία του, του βέτο του για, την, για τα χρήματα αυτά προ του Ουκρανού. Και είπε η Φοντερ Λάιν, η απάντηση ήταν με πολύ απλό τρόπο όχι. Η απάντηση τη ήταν εισαγωγικά, με πολύ απλό τρόπο όχι. Κλείνουν εισαγωγικά. Αυτή είναι η απάντησή τη εξήγησε περαιτέρω και λέει η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Υπάρχει ένα νόμο σύγκληση, συνοχή. Υπάρχει ο νόμο τη επόμενη γενιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμο τη επόμενη γενιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο τα σκέφτεται αυτά, Νεοδημοκράτε, η ΙΟΝΕΔ τα σκέφτεται αυτά. τα σκέφτεται αυτά, ρε παιδιά. Και υπάρχει, λέει, και διάφοροι μηχανισμοί κτλ. Ε, Αναλογικότητα και αρμοδιότητα. Uh, ουσιαστικά επικαλέστηκε τους μηχανισμούς που εφήβραν για να παγώσουν παρανόμως τα uh, κονδύλια προς τους Ούγγρους. Τα ξαναπικαλέστηκε και λέει αυτοί οι νόμοι δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το Ταμείο της Ουκρανίας, δυστυχώς, και με την αναθεώρηση του προπολογισμού. Και αυτό επανεβεβαιώθηκε σήμερα, ότι αυτή, αυτές οι ποινές ουσιαστικά που έχω βάλει εγώ προσωπικά στον Όρμπαν δεν επηρεάζονται από τα Ταμείο της Ουκρανίας και την αναθεώρηση του προπολογισμού. Αυτό το γεγονός, λέει, επιβεβαιώθηκε σήμερα. Τι μου λέτε. Μου λέτε είναι δυνατό να μου λέτε ότι πήρε κάτι όρμπαν. Όχι, ίσα ίσα επιβεβαιώσαμε ότι θα γονατίσει και θα, προσ... θα φιλήσει τη... την να... να... ναζί μπότα μου, το, να... Το ναζιστικό τακούνι μου. Μπράβο. Πολύ σκληρή τη βλέπω και πολύ ξεφτύλα από την πλευρά. Δυστυχώς φαίνεται ότι ε, και προσπάθησαν και με έναν τρόπο απαταιωνίστικο οι, οι, οι του Όρμπαν να διαχειριστούν αυτή την ήττα ήταν πολύ πιο τίμιο ε, και αξιοπρεπέ να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε έχουμε απέναντί μας να κάνουμε μια, ε, με ένα σιρφετό από τέρατα και πρέπει να μας βοηθήσετε να τα πατάξουμε, να τα εξοντώσουμε. Ε, λοιπόν, η... ε, αυτό το οποίο κρατήθηκε ο Όρμπαν και ένα πολιτικό διευθυντή του γραφείου του, ο Μπαλάζ Ορμπάν, ο οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον Όρμπαν, είναι όμω πολιτικό ε, διευθυντή στο, στο γραφείο του Όρμπαν, κρατήθηκαν σε μία αναφορά στη συμφωνία τη Χθεσινή, τη Πέμπτη, όπου ε, αναφέρει, επικαλή, 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 επικαλέστηκαν οι ηγέτε ένα συμπέρασμα του Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα με το οποίο εγγυ, ε, ε, υπάρχει εγγύηση ότι ε, ο τρόπο με τον οποίο εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κατάσταση στο κράτο δικαίου στην Ουγγαρία, που υποτίθεται αυτό το πρόβλημα, ότι το κράτο δικαίου στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτο, ο τρόπο με τον οποίο τον, εξετάζει, το εξετάζει το κράτο δικαίου στην Ουγγαρία, ο τρόπο αυτό θα είναι δίκαιο και αντικειμενικός Και αυτό ο Όρμπαν το θεωρεί νίκη. Γιατί ξέρετε, αν ρωτήσετε το, το Μητσοτάκι, το Σόλτ, τον Μακρόν, θα σου πούνε ότι ναι, αντικειμενικά και δίκαια μέχρι στιγμή έχει καταδικάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ορμπάν. Δεν θα σου πούνε κάτι διαφορετικό. Αλλά το να επιβεβαιώσουν και να επαναλάβουν αυτή τη δέσμευση δεν είναι κάποια νίκη, δεν ξεκλειδώνουν κάποια λεφτά. Απλά είσαι απαταιωνίσκο σε μια από τα ίδια. Και δυστυχώ, φίλε και φίλοι, πρέπει να σα το θυμίζω συνέχεια. Οι ηγέτε σε κοινοβουλευτικά καθεστώτα Μπορεί κάποιοι να πολεμάνε παραπάνω για τον λαό του, όπω ο Όρμπαν για παράδειγμα που με τσουτάξει, μα έχει όχι απλαγραμμένου, μα έχει εχθρού του, είναι, είναι, εχθρο, είναι αντικειμενικό εχθρό νούμερο ένα τη πατρίδα μα. Μπορεί αυτό να ισχύει, αλλά άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από τον κοινοβουλευτικό μηχανισμό και ζουν σε κοινοβουλευτισμού, δηλαδή σε ολιγαρχίε, δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία, δεν προχωρούν σε εκδημοκρατισμό, είναι επαγγελματίε πολιτικοί, δηλαδή είναι διεφθαρμένοι. Είναι μία από τα ίδια, είναι ψεύτες. Κοιτάξτε λοιπόν το ψέμα. Αρχικά το είπε το ψέμα ότι η αποστολή επετεύθει ε, ο Ορμπάν και ο διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, ξαναλέω δεν έχει σχέση, ίδιο όνομα δεν έχει σχέση, είπε ότι ε, λάβαμε ό,τι πήραμε από τις, ό, ό,τι θέλαμε από τη συνάντηση, συνάντηση κορυφή, ό,τι θέλαμε το πετύχαμε. Στο τέλο του χρόνου η βοήθεια στην Ουκρανία θα επαναδιαπραγματευτεί. Τι. Πού το είδε αυτό. Σα είπα τι, τι θα επαναδιαπραγματευτεί, μάλιστα. Ωραία. Και στο τέλο του δεύτερου χρόνου Όλα τα θέματα θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προπολογισμού για την επόμενη περίοδο. Α, δηλαδή, υπήρξε μια απόφαση Α. Εσύ βγάζεις ένα δικό σου, α πούμε, ωμέγα πράγμα και το λέει στον κόσμο και δεν τρέπεσαι. Τόσο ψεύτες, τόσο ξεφτύλα. Ξαναλέω, πείτε. Μην πείτε ότι ξεφτυλιστήκατε, γιατί ξεφτυλιστήκατε με αυτά που λέτε. Πείτε ότι χάσαμε. Δεν μπορούμε να. Έχουμε απέναντί μας το Θείο Σαμ, τη Θεία Νάτσι, το Θείο Μιτσοτάκι, το Θείο. Μακρόν, θρασίμια οι οποίοι είναι βαμπύρ τα οποία πίνουν αίμα κάθε βράδυ και θέλουν πολέμους και δεν μπορούμε να νικήσουμε. Βοηθήστε μας να κάνουν, να κάνουν έκλεισμα σε όλη την Ευρώπη. Ψηφίστε ανθρώπου που να μην έχουν σχέση με τι μουρέ των... των κομμάτων σήμερα στην Ευρώπη. Μπορείτε, δείτε τα κοινοβούλια και ψηφίστε οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτέ τι μουρέ. Αυτό θα λέγατε στι θέσει του Όρμπαν. Αλλά είπαμε κοινοβουλευτικά καθεστώτα βγάζουν ανθρώπου απαγγελματίε πολιτικού. Δεν είναι ο μόνο. Και Υπάρχει και άλλη μια περίπτωση που πολλοί από εσά μπορεί να νομίζετε ότι ξέρω εγώ, αλλά θα δείτε τώρα περί τίνο πρόκειται. Η, η Μελώνη, η κυρία Πεπόνι, η οποία μα το παίζει στην αρχή, και εξαπάτησε τον κόσμο. Και έτσι βγήκε ότι να, εγώ είναι, είναι εγκληματικό αυτό ο πόλεμο με τη Ρωσία, δεν το στηρίζω, δεν δε δέν. Δε, δε, δε", και τελικά έχει γίνει σαν τα μούτρα των ναζί. Γιατί φασίστα ναζί, ξέρετε. Τα λεκουάλε, ούνα να φάτσα να ράτσα είστε με του ναζί φασιστάδε. Η Μελώνη λοιπόν σύμφωνα με το διπλωματικό ρεπορτάζ, ήταν αυτή η οποία, η οποία, έσπασε τον πάγο σε πρώτο χρόνο, προφανώς έτσι με, το, με τις χαρισματικές της ε, κινήσεις προς τον Όρμπαν, αλλά ήταν και αυτή που όταν φτάσανε σε ένα διέξοδο, το πρωί της Πέμπτης, σε, ένα, ε, σε μια ιδιαίτερη, έτσι, ε, μάλλον κατηδίαν συνάντηση, σε ένα πριβέ, ε, Meeting, όπως λέει το ρεπορτάζ με τον Όρμπαν και με, τον, και με, τους, και με, κάποιους άλλους επίλεκτους ουσιαστικά έπεισε τον Όρμπαν να κάνει πίσω. άνθρωποι λέει, του περιβάλλοντος της Ταλέδας Πρωθυπουργού είπαν ότι Είχε ξεκινήσει η διπλωματία εδώ και μήνε για να πετύχει να κάμψει τι αδράσει του Όρμπαν με συζητήσει και συνομιλίε με διάφορου υπουργού και αξιωματούχου. πολύ πριν από τον Δεκέμβριο, που 27 ηγέτε ουσιαστικά δεν συμφωνήσαν για, συμφων... για, για την Παροχή οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Πολύ πριν είχε ξεκινήσει την ιστορία αυτή η, η Ιταλίδα μαφιόζα ή η Ιταλίδα πρωθυπουργό. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ τώρα. έτσι Γι' αυτό είπαμε ότι είναι, είναι παραπάνω από μία οι εγκληματίε, οι σιδηρέ κυρίε, ε, ναζοφασίστε. Αυτό το πλάσμα το οποίο τα έπαιρνε από τον Πούτιν, τα έπαιρνε, από το, έπαιρνε λεφτά από τον Πούτιν. Το εννοείστε. Έχει πάρει οικονομική βοήθεια από τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τι καμπάνιε στην Ιταλία. Δηλαδή είναι. Το ελεγχόμενο, το υποχείριο του Πούτιν. Όποιο Πούτιν, εντάξει, είναι αυτό που είναι, δηλαδή και η Ρωσία είναι αυτή που είναι, είσαι η μαριονέτα του Πούτιν και μπαίνει στην Ευρώπη και γίνεται, κάνει μια αναδίπλωση, μια κυβίστη, μια κολοτούμπα. Κυρία Πεπώνη, τι συνέβη, Πώ έγινε, Το Πεπώνη το κάναμε καρπούζι? καρπούζι, δεν θα σε λέμε από εδώ και πέρα, Τι, τι συνέβη, Έχει γίνει φα, φασιστότερη το Ναζί, η κυρία Πεπώνη. Σαφνικά ήταν το, το, το πρόσωπο κλειδί, λέει, για να σπάσει το αδιέξοδο. Η εν λόγω κυρία που μπορεί κάποιοι από εσά να έχετε σε. Ε, όχι απλά τα έχει γυρίσει αλλιώ. Έχει γίνει συστημικότερη του συστήματο, έχει αρχίσει προφανώ. Γιατί? γιατί έχει αρχίσει και παίρνει τα δολάρια. Έχουν αρχίσει και είναι εξαγορασμένοι όλοι, όπω και οι Έλληνε, το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι εξαγορασμένοι οι ηγέτε Ευρωπαϊκή Ένωση, και σου λέει, πήρα κάποια ψίχουλα σε αυτά, σε αυτά που παίρνει τώρα. Κάποια ψύχλα από τον Πούτιν, τώρα έχω, ανήκω, έχω άλλο αφεντικό και θα γίνω η μαριονέτα του και θα αρχίσω να χορεύω και να κουνιέμαι όπω θέλει ο Ουάσιγκτον. Είναι ξεφτυλισμένη, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Οι οποιοδήποτε για οποιοδήποτε ηγέτη μετέχει αυτή τη ε, θλιβερή φαρσοκομωδία και του θειά σου είναι ντρέπονται. να ντρέπονται. Τρέξανε λοιπόν να πανηγυρίσουν διάφοροι άλλοι μαϊντανοί. Τώρα κάτι, ο πρωθυπουργό του, του Βελγίου, Αλεξάνδρ Ντεκρού ο, ο Μάρκ Ρουτ, ο οποίο είναι πρωθυπουργό πυρσιακό, έχει παραιτηθεί. Κοιτάξτε χώρα τώρα. Δεν έχουν πρωθυπουργό, Νίξο ο Βίλτερ, επειδή είναι αυτό που είναι, δεν τον θέλουν για πρωθυπουργό, που προσπαθούν να φτιάξουν να κάνουν ε, η κυβέρνηση τέλο πάντων συνασπισμού. Μπορεί να πάρει και χρόνια και έχουν ένα πυρσιακό τον άνθρωπο, τον, τον Mr. Scandal, τον Mr. Scandal, το Ρούτε. Ο, ο, ο Ρουτ λοιπόν πανηγύρισε. Ε, Τσέχοι, Εστονοί, Λιθουανοί, ο Τάσκ, ο Πολωνό με τα μνημόνια. Εμφανίστηκε πάλι αυτό το σύγχαμα. Εμφανίστηκε πάλι αυτό το σύγχαμα, ο οποίο είπε ότι ε, σήμερα είχαμε λέει, την επιβίωση τη Ευρωπαϊκή Ενότητα και αλληλεγγύη. <χ schaut Perfectly> <laughs> <laughs> Πραγματικά είναι, είσαι η μούρη του Τσίπρα και του Μητσοτάκη με το Ευρωπαϊκή Ενότητα και αλληλεγγύη. Είσαι, είσαι η ίδια μούρη. Η μούρη του μνημονίου, η μούρη τη σχημαζόμενη ελληνική οικονομία σήμερα. Και η ευθύνη είναι σε εσά. Αν απελευθερωθούμε, θα σα κυνηγήσουμε όπου και να βρίσκεστε. Αν ζω, και δεσμεύομαι, επειδή κάποιο με διόρθωση είπε, όχι ό, ό, όταν αν απελευθερωθούμε, όταν απελευθερωθούμε. Όταν λοιπόν απελευθερωθούμε, αν ζω και είμαι δυνατό, θα σκυνηγήσουμε και τα σακάκια εδώ και τα έξω μα κατέστρεψαν όπου βρίσκεστε. Όπου, δεν με ενδιαφέρει την εθνικότητά σα, θα σα τσακίσουμε, διότι είστε διαφθαρμένοι μέχρι το μεδούλι, θα τα αναδείξουμε όλα, όλε τι διαφθορέ σα. Και η άλλη που την κομμαμεί ο προφανώ έσπευσε να πανηγυρίσει, έβγαλε τα σημαία και τα τριγωνάκια Έπαιξε τα jingle Bells και είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ και έχει μεγάλη αξία το γεγονό ότι είναι ομόφωνη η απόφαση. Για την, α, για την... Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική Ότι η απόφαση έγινε και από του 27 ηγέτε. Το οποίο ακόμα μια, για ακόμη μια φορά δείχνει την ενότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ υποπτή η δήλωση. Διότι προφανώ είχαν σενάρια για να πάνε χωρί την Ουγγαρία. Το οποίο είναι ξεκάθαρα παραβαίνει τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να παρακάμψει του 26, να τον έναν και να κινηθούν 26. Υπάρχει ομοφωνία. Θα το παρέκαμπτε ξεκάθαρα η Φοντερνάτζη. Το έχει δηλώσει κιόλα. Θα πάω λέει, είτε με την Ουγγαρία είτε χωρί. Προτιμώ να πάμε όλοι μαζί. Και το επιβεβαίωσε ο το Του είχαν πει του Ζελένσκι ότι ε, πολύ πιθανό να, άμα δεν δε θέλει, άμα δείξει, σηκώσει ανάστημα που δεν σήκωσε τελικά, θα πάμε μόνοι μα. Και γι' αυτό και λέει τώρα, είναι σημαντικό ότι και 27. Μπράβο. Τέλεια. Ουσιαστικά έχουν, έχουν καταργήσει και τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και απλά δεν τρέχει κανένα. Ε, θα μένανε εκτό χρημάτων, μα λέει μέχρι το Μάρτιο, θα κλάψω. Το οποίο τώρα λέει θα πάρουν, με 33, θα, θα πάρουν κάποια δισεκατομμύρια τώρα λέει άμεσα και θα σωθούν. Ε, τι σημαίνει θα σωθούν, ουσιαστικά τι θα κάνουν αυτά τα λεφτά, τα δίνουν στο κράτο, στου δημόσιου υπαλλήλου. Δηλαδή έχουν διαλύσει τη χώρα, είναι, μια, είναι, φυτό η χώρα και λειτουργεί με ξένα χρήματα το, το κράτο. Λέει θέλουμε να δώσουμε λεφτά, λέει στου δασκάλου. Γιατί, για να παίρνουν τα λεφτά δάσκαλοι και να, να λιώνουν την ιστορία και να λένε ότι μα εισέ, εισέβαλαν οι Ρώσοι, ότι εμεί είμαστε με τη Δύση, το ΝΑΤΟ είναι καλό, δεν θες τίποτα το ΝΑΤΟ, δηλαδή για να δηλητηριάζουν τα νέα με ψέματα, πρέπει να πλέονουμε εμεί. Ή για να τα παίρνουν και να τα κάνουν σκάνδαλα, δείτε το προχθεσινό βίντεο πάλι με τον Όρμπαν που σα είπα εκεί, τα 40 εκατομμύρια που ξαφανίστηκαν σε τσέπε, όπω ομολόγησαν οι ίδιοι Ουκρανοί, η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών που ξαφανίστηκαν 40 εκατομμύρια, αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Προφανώ θέλουμε να δώσουμε λεφτά στην ε, εγχώρια οικονομία, εχω, εγχώρια σκανδαλοοικονομία, στην εγχώρια διαφθορά μας. ή να πάρουν λεφτά να κάνουν ντρόουν, να κάνουν να επενδύσουν, να κάνουν πολεμική βιομηχανία. Εξαιρετικό, ε, δίνουμε λεφτά για να γίνονται όπλα. Ε, το έχει πει ο Ζελένς, ε, Θέλουμε να γίνουμε, λέει, το Ισραήλ της Ευρώπης, Να είμαστε εδώ να σκιάχνουμε φτηνά όπλα και να σα εξοπλίζουμε να πηγαίνουμε σε πολέμους μελλοντικά. Ποιο υπερέφερε ότι θέλουμε πολέμου μελλοντικά. Επειδή έχει μπλέξει με του και στι Βρυξέλλε θα έρθουμε, θα σα ανοίξουμε το φω και θα καείτε όλοι ζωντανή, ρε. Βαμπιρέλα. Και εντάξει, είπε, είπε κι άλλα ο, ο και όπω είπε κι άλλα και ο Τάσκ. Ο Τάσκ είπε ότι δεν υπάρχει λέει κόποση για το Ουκρανικό. Υπάρχει κόποση με την Ουγγαρία. Αυτό, ειλικρινά, αυτό ο άνθρωπο ήταν τότε. Ήταν το αντίστοιχο, σα Μισάλ Μισελ. Δηλαδή, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβούλου, ένα τίποτα, ένα τίποτα, νιω τίποτα. Μα οδηγεί στα μνημόνια. Τολμάει και λέει τώρα, δεν υπάρχει κόπο για την Ουκρανία, αφού γκράζεται την Ευρώπη. Εμά δηλαδή. Δεν, έχουμε κουραστεί με το Ουκρανικό. Ακούω εδώ το φασισταριό. Πολωνοφασισταριό. Έχουν τάσει. Αλλά λέει είναι. Με τι, είμαστε, έχουμε κουραστεί με την Ουγγαρία που, τι, που θέλει ξέρω εγώ, την ειρήνη, που θέλει να προωθηθούν τα συμφέροντα του λαού ή που δεν θέλει να πληρώνουμε την ε, μαύρη τρύπα. Άκου το, το, το Και βέβαια εμφανίστηκε και το παπουδάκι, ο κύριο με την. Ε, ε, που τα έχει χαμένα, ξέρετε, από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Είναι λέει πολύ σημαντική η οικονομική βοήθεια αυτή. Θα πάει, σε, θα, ναι, θα πάει, στην Ουκρανία, θα βοηθήσει πάρα πολύ τους Ουκρανούς να συνεχίσουν να μάχονται την ρωσική επιθετικότητα ε, και ουσιαστικά οι Αμερικανοί, το είπε ο ε, κατεντολήν του Μπάιντεν, ο εκπρόσωπος τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας τον ΙΠΑ, ο Τζον Κίρμπι. Αλλά κοιτάξτε εδώ τώρα ουσιαστικά τι λένε οι Αμερικανοί, ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε βρει τους ηλίθιους τους Ευρωπαίους να κάνουν τη δική μας δρόμο δουλειά. Δηλαδή εμείς κάνουμε τον πόλεμο και κερδίζουμε και τους κάνουμε πελάτες του δικού μα πετρελαίου για να το, δεκα, να το δεκαπλα... χρυσοπληρώνουν δεκαπλάσια και αποδυναμώνουμε του Ρώσου, και τελικά το πληρώνουν, όλο αυτό το παιχνίδι για να γίνουμε εμεί ηγεμονία το πληρώνουν οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Δηλαδή πόσο ηλίθιο του θεωρεί, του ηγέτε, να μου πει του πληρώνουν κιόλα. Ηλίθιοι είμαστε εμεί, ξαναλέω, που δεν έχουμε εξεγερθεί. Αλλά αυτό λέει ουσιαστικά ότι χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε τη δουλειά μα με τα δικά σα λεφτά. Τέλεια. Η συμφωνία λοιπόν έχει ήδη δυστυχώ ληφθεί αυτό είναι το, τα επόμενα βήματα θα είναι μια ταχεία διαδικασία στα νομο, νομοθετικά σώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νομοθετικά σώματα είναι δύο. Είναι η Ευρωβουλή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, και είναι το Συμβούλιο των Υπουργών. Το Συμβούλιο των Υπουργών, όπω καταλαβαίνετε, θα πει ότι είπαν οι, οι ηγέτε, γιατί το Συμβούλιο των Υπουργών είναι οι υπουργοί, δηλαδή ο Δένδια, α πούμε, ο οποίο εντάξει, και αντίστοιχα ο Ούγκρος που θα κάνει ό,τι το, του έχει πει ο Όρμπαν. Άρα θα ψηφίσουν το ένα νομοθετικό σώμα, το Συμβούλιο των Υπουργών, το άλλο νομοθετικό σώμα, η Ευρωβουλή, τι να σας πω, θα ήθελα να βλέπα και πέρα κάτι διαφορετικό, αλλά όπως καταλαβαίνετε ούτε αυτό το σώμα σώνεται και αυτό θέλει η επανάσταση εκ των έσω. Ε, δεν ξέρω, θα έπρεπε να κάναμε και μια προσπάθεια για τι ευρωεκλογέ να βοηθήσουμε ανθρώπου και δυνάμει για να αλλάξει και εκεί η ισορροπία, να φύγουν τα φρόκαλα και τρελαμένοι και να μπουν άνθρωποι που θέλουν την ειρήνη. Δυστυχώ, με ταχύε διαδικασίε όπω καταλαβαίνετε, θα προχωρήσουν την, την ψήφιση αυτού του νόμου. Για να έχετε μια έτσι, εικόνα, πέρσι, πέρσι Δώσαμε 18 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Και φέτο αποφασίσαμε για τα 50. Προ το παρόν. Και δεν μιλάμε τώρα για εξοπλιστικά και τι θα στείλουμε και τι θα στείλουμε ο Μητσοτάκης, Τι ανοίγει αποθήκε, κλείνει το καρισμένα, τι έχει ξεκινήσει να δίνει. Αυτά είναι μια άλλη τώρα μια άλλη υπόθεση. Πολύ πονεμένη. Ένα, ένα τελευταίο εδώ. Α, ήταν μια συνέντευξη του αρχηγού του, των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία, του Βαλέρη Ζαλούσνη, τον οποίο τον πολεμάει ο Ζελέσκι και έχουν πει πολλέ φορέ διαφορετικέ απόψει. Ο Ζαλούζνι λέει τι απόψει του άνθρωπου από το μέτωπο και λέει ότι χάνουμε, α πούμε, ότι δεν υπάρχουν εξελίξει ε, θετικέ. Και ο Ζελέσκι έλεγε ότι δεν είναι έτσι, νικάμε και προωθούμαστε. Προφανώ. Ο επαγγελματή ρώτα το φίλο μου τον ψεύτη. Και ε, υπάρχει μια φιλολογία ότι θα φάει τον, Ζε, τον Ζαλούζνη, ο Ζελένσκι. Γιατί προφανώ ο Ζαλούζνι δεν θέλει να είναι ούτε ψεύταρο, ούτε να είναι μαριονέτα του, του Ζελέσκη, ο είναι ανίκανο πραγματικά, γι' αυτό και άλλωστε τον επέλεξαν. Και υπάρχει μια έντονη φιλολογία στο Κίεβο και στην Ευρώπη, θα τον φάει τον Ζαλούζνη. Και ο Ζαλούζνη, λοιπόν, δίχω να απαντήσει σε αυτή τη φιλολογία, επέλεξε να απαντήσει με ένα άρθρο που αλλού στο CNN για να πει, για να πολε... χτυπήσει και αυτός έτσι, το καθεστώς του Ζελέσκη και λέει ότι υπάρχουν προβλήματα στο νομικό πλαίσιο της χώρας μας, υπάρχουν μονοπόλια στον τομέα της άμυνας, τα οποία οδηγούν σε καθυστερήσει παραγωγή σχετικά με όπλα και σφαίρε κτλ. Προφανώ και υπάρχει, υπάρχουν μονοπόλια και ολιγάρχε. Η, 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 Ουκρανία είναι ένα, μια σκιά τη Ρωσία στο οικονομικό μοντέλο. Υπάρχουν, υπάρχει διαφθορά και μονοπόλια και ολιγοπόλια και ολιγάρχε. Δυστυχώ αυτή είναι πραγματικότητα. Χαίρομαι που το μαθαίνουμε από του ε, ίδιους ίδιου του ε, ε, Ουκρανού. Το σημαντικό εδώ, φίλε και φίλοι, ε, νομίζω, είναι ότι αυτή η προσπάθεια του. Γιατί εντάξει, τον, του είπα τα χίλια του Ορμπάν, ότι πραγματικά ήταν άτιμο. Το να λε ψέματα είναι σε σχένε με. Σε σχένε κόσμο. Να λε ψέματα και σε πολιτικό. Δεν θα είμαι σε πολιτικό. Σε τον κοινοβουλευτισμό. Λε και ψέματα είσαι. Εντάξει, σε σχένε τον κόσμο, γι' αυτό τα είπα. Αλλά η πράξη που ξεκίνησε το Δεκέμβρη, δηλαδή το Βέτο κτλ., είναι ένα ισχυρότερο χτύπημα. Καταρχά, πάγωσαν οι Ουκρανοί, διότι βλέπαν δεν έρχονται λεφτά ούτε από την Ευρώπη ούτε από την Αμερική και άρχισαν να και αυτό είναι ωραία εξέλιξη και το γεγονό ότι υπάρχουν αντιδράσει, φαίνεται, θέλω να πιστεύω, ότι μπαίνει ένα τέλο. Δηλαδή, δυστυχώ πάλι βάλαμε το χέρι στην τσέπη. Ελπίζω να είναι τελευταία φορά. Και μόνο έτσι, με αντιδράσει λίγο-λίγο, στο τέλο θα, κάπου θα ντραπεί και ντροπή. Και θα λένε ρε παιδιά, φτάνει. Εντάξει, αντέδρασε η Ουκρανία, μετά αντιδράσει ο άλλο, θα αντέδρασε και ο άλλο. Νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε η αρχή. Αυτή είναι η κλωστή που ξεχυλίζει το πουλόβερ. Αυτό πιστεύω, ξεχυλώνει το πουλόβερ. Αυτό πιστεύω, αυτό σα λέω. Και επίση προφανώ εδώ θα υπάρχει και ένα ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο θα μπορέσει η Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι τέτοιε κινήσει, αντιστάσει και αντιδράσει μεταθέτουν το θέμα τη Ουκρανία για μακρύτερα στο μέλλον. Δεν είχα πρόβλημα με την Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλα αυτά που γίνανε όμω, δυστυχώ οι Ουκρανοί δεν έχουν ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω και το εννοώ. Θα πρέπει να ξεπληρώσουν, καταρχά θα πρέπει να ξηκωθούν, να οδηγήσουν στη φυλακή, στα μπουντρούμια του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου του δικού του ηγέτε, όλου, το καθεστώ, να ζητήσουν το ίδιο να γίνει στην Ευρώπη, να ζητήσουν τα τα δανεικά για τον πόλεμο και μετά θα μπορούσαν να μας ζητήσουν να, έρθουν, να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο τότε. Με, αυτό το οποίο, με αυτήν την αδιανόητη εξέλιξη, την τρελή, την τρελαμένη κατάσταση στην οποία ζούμε, μόνο έτσι θα μπορούσαμε να δούμε τους ε, Ουκρανούς σαν πιθανό μέλο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ναι, νομίζω ότι η, η εξέλιξη είναι ε, σημαντική, πω από εδώ και πέρα παρόλο που όπως είπαμε ο Όρμπαν έκανε πίσω έχουν καταλάβει όλοι πως υπάρχει πραγματικό, πως το είχε πει και η Μελώνη δηλαδή πως ένα, είχε πει, σε ξεφύγει σε κάτι Ρώσους φαρσέρ ότι υπάρχει κόπωση το είχε πει σε αυτούς και τώρα λέει όχι, όχι είμαστε δίπλα στην Ουκρανία, δεν υπάρχει καμία κόποση. η γλάστρα Ξεκάθαρα υπάρχει κόπωση, ξεκάθαρα με αυτέ τι κινήσει νομίζω ότι ελπίζω, στο τέλο νομίζω ότι πρέπει να ντρέπονται όλο και περισσότερο ότι το στηρίζουν αυτό. Οι Μιτσοτακέοι, οι Σιριζέοι, οι Μπασοκέοι, δεν ξέρω το, στη... όποιοι το στηρίζουν, θα πρέπει να ντρέπονται όλο και περισσότερο. Είναι συνυπεύθυνοι και αυτοί και πραγματικά να απελευθερωθούμε, θα του οδηγήσουμε εκεί που πρέπει. Φίλε και φίλε, σα άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κάντε γραφή στο κανάλι και όπω πάντα κοινοποιήστε για να καταλάβουμε όλοι πώ βγήκε αυτό ο λευκό καπνό και τι σημαίνει για την Ευρώπη, για την Ουγγαρία, για την Ουκρανία αλλά και για την Ελλάδα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχω ένα ωραίο εδώ από την Ουγγαρία, από τα ιστορικά τους. Υπάρχει ένα κόμμα, το οποίο λέγεται Νι και ο ηγέτης του κόμματος λέγεται Λάσλο Τοροσκάη, ο οποίος είπε ότι αν χάσει η Ουκρανία, είπε σε ομιλία του κόμματός του, αν χάσει η Ουκρανία θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την Ουκρανική Τρανσκαρπαθία. Τέλεια. Μιλώντας τη Βουδαπέστη λοιπόν, ζητάει και λέει θα μια εξαιρετική εξέλιξη, ε, ουσιαστικά η Ουκρανία έχει εξαγοραστεί από την BlackRock, τα οικονομικά συμφέροντα, ε, το, 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 επενδυτικό φάντο ουσιαστικά, το οποίο όντω έχει εξαγοράσει την Ουκρανία και την ελέγχει κατά εντολή των σκοτεινών κύκλων του πλανήτη και λέει ότι ε, προσπαθούν λέει, να καταστρέψουν την Ευρώπη, να καταστρέψουν τι οικονομίε μα κτλ. για την εξαγορασμένη Ουκρανία. Αλλά λέει αν. Η τυθή Ουκρανία διαμελιστεί και χαθεί το κράτο κτλ. Τότε θα μπορούσε λέει η Ουγγαρία να ασκήσει τις εδαφικές της διεκδικής στην Τρασκαρπαθία. Κάποιοι λοιπόν, μπορεί και Πολωνοί, ποντάρουν στην καταστροφή των Ουκρανών για να μπορέσουν να πάρουν νέα εδάφη. Αυτή τη στιγμή και φίλοι την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θέλουν να διαμελήσουν για να δείτε πόσο εγκληματίας είναι ο Ζελένς για το λαό του. Θα πρέπει να, είχανε, να του είχαν, να επιτεθεί στο δρόμο αυτό το εγκληματία οι Ουκρανοί πολίτε που του θυσιάζει, του έχει κάνει πρόσφυγε και έχει ανοίξει τι ωρέξει σε άλλα κράτη να λένε ότι τα, η Ουκρανία δεν είναι κράτο, θα καταστραφεί, μακάρι να καταστραφεί. Κάποιοι πολεμούν και γι' αυτό για να μοιράσουμε την πίτα. Αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων οι οποίοι είναι τσιράκια των Αμερικανών, βλέπε εδώ που έχουν κάνει τη χώρα μα με τι βάσει κτλ. Η μοίρα των χωρών που δέχονται ηγέτε οι, οι οποίοι κάνουν, έτσι, είναι τσιράκια των Δυτικών και θέλουν να κάνουν και τι χώρε του τσιράκια, είναι ο διαμελισμό και είναι η καταστροφή. Α μην το επιτρέψουμε και στη δική μα πατρίδα.